στην τελευταία χρυσή ευκαιρία που έχουν συμπολίτες μας και επιχειρήσεις να αναβιώσουν τη ρύθμιση των 100 δόσεων για τα χρέη τους προς τον Δήμο, αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Τάσος Πανός, απευθύνοντας έκκληση να προσέλθουν και να κάνουν χρήση της. Περιμένουμε να περάσει ένα νομοσχέδιο από την Βουλή των Ελληνών που θα έχει να κάνει με την διαγραφή, αυτή την περίφημη διαγραφή ολοκληρωτικά των χρεών που δεν έχουν αναζητηθεί, δεν έχουν βεβαιωθεί από το 2013 και πίσω. Είμαστε εν αναμονή. Νομίζω ότι μέσα πριν να κλείσει η Βουλή, όπως ξέρετε έχουν προκηρυχθεί εκλογές, η Βουλή θα κλείσει σε μερικές εβδομάδες μετά το Πάσχα, οπότε θα πρέπει να περάσει. Μόλις λοιπόν περάσει αυτό το νομοσχέδιο, μόλις έχουμε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους, θα σας ενημερώσω. Επί του παρόντος, μένουμε σε αυτό σε ό,τι αφορά την διαγραφή. Πάμε λοιπόν τώρα στον καινούριο νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι και λίγο περίπλοκος, οπότε θα μου επιτρέψετε, επειδή είναι πάρα πολλά και είναι μεγάλα, να σας πω τα πιο κύρια σημεία. Πρόκειται για τον νόμο 5036 του 23, ο οποίος ψηφίστηκε και αφορά πρώτον την αναβίωση των 100 δόσεων. Όσοι λοιπόν συμπολίτες μας ή νομικά πρόσωπα του Δήμου ή επιχειρήσεις είχαν ενταχθεί στο καθεστώς των προηγούμενων ρυθμίσεων των 100 δόσεων. Δηλαδή ήταν δύο νόμοι. Ήταν ο νόμος, να μου επιτρέψετε να σας το πω ξεκάθαρα, ήταν δύο νόμοι σχετικά με τις δημιουργίες των 46-11 του 19 και ο 47-64 του 20. Αυτοί λοιπόν που είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αναβιώνει αυτή η ρύθμιση με όποιες προϋποθέσεις εμπεριεχόταν σε αυτούς τους δύο νόμους. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, υπήρχε και διαγραφή στην ΕΦΑΠΑΞ καταβολή.